Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον προπονητή του ΑΠΟΠ, τον Μάρκο τον Ασονίτη. Coach, ένα παιχνίδι το οποίο από την αρχή είχαμε πει ότι είναι δύσκολο για την ομάδα σας. Παρ' όλα αυτά, στο τέλος μειώσατε τη διαφορά, το παλέψατε μέχρι τέλους. Σίγουρα το παλέψαμε το παιχνίδι στο τέλος. Τα παιδιά, καταρχήν, συγχαρητήρια, δεν τα παρατήσανε ούτε ένα λεπτό όπως είχαμε πει. Είχαμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα με διάφορους τραυματισμούς. Ο Τριστίν δύο μέρες μπήκε πριν αυτή τη εβδομάδα. Ο Κώστη, όπως είδατε, έλειπε γενικώς. Ο Πορφυρίδης, λόγω στρατού, που ήταν ακόμα μια λύση για μας, δεν μπόρεσε να μας βοηθήσει σήμερα. Αλλά εντάξει, η ομάδα μας πάντα ζει και πεθαίνει με τον τρίποντο. Βάλαμε ήδη 76 πόντους, φάγαμε 87. Νομίζω είχαν 15-20 επιθετικά rebound, αν δεν κάνω λάθος. Με second chance points, που εκεί μας στοιχίζει. Εκεί που είναι η αδυναμία μας, ουσιαστικά. Είχαν 15 επιθετικά. Σε κάποια φάση η διαφορά στα rebound είχε φύγει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, τι μαζέψατε και πήρατε και εσείς 13 επιθετικά rebound. Απλά δεν μπορέσατε να πάρετε τους δεύτερους πόντους από ευκαιρίες. Εντάξει, μιλήσαμε λίγο στα αποδυτήρια για τα box out, για την ομαδική άμυνα, για το πώς έπρεπε να πάμε λίγο στο post. Από εκεί πέρα το rebound είναι θέληση. Εκτός από το ύψος είναι και το πόσο πολύ το θέλουμε. Είπαμε για το δεύτερο ημίχρονο ότι οι μάχες 50-50 να τις κερδίσουμε εμείς. Από εκεί πέρα έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι με τον Κεραυνό την Τετάρτη. Αλλά να αναλογιστούμε ότι παίξαμε μια ομάδα που είναι πρώτη. Πιστεύω αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει βρει ρυθμό και παίζει ένα από τα καλύτερα μπάσκετ και από τις τρεις πρώτες ομάδες που είναι. Να μην λέμε ψέματα, είμαστε η ομάδα με το χαμηλότερο μπάτζετ. Προσπαθούμε, κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια φέτος. Και νομίζω τα παιχνίδια που θέλαμε να κερδίσουμε και θα θέλουμε να κερδίσουμε είναι μπροστά μας. Ωραία, εκεί ήθελα να αναφερθώ στην επόμενη ερώτησή μου. Βλέπουμε ότι ο ΑΠΟΠ είναι ακόμα στην έκτη θέση, χωρίς αυριανά παιχνίδια βέβαια. Είναι μέσα στους διεκδικητές για τις 6 πρώτες θέσεις του πρωταθλήματος. Αυτό πόσο σημαντικό είναι που είσαστε μέχρι τώρα, ενώ και σίγουρα και σε σχέση με πέρυσι, πόσο μπροστά έχετε πάει? Κοιτάξτε, για μας κάθε παιχνίδι είναι υπέρβαση. Και από τη στιγμή που είμαστε σχεδόν στο τέλος του δεύτερου γύρου και είμαστε ακόμα στην έκτη θέση, αυτό σημαίνει πάρα πολλά και για την ομάδα και για το σωματείο και για τα παιδιά που πραγματικά δουλεύουμε από τον Αύγουστο και έχουμε αποτέλεσμα. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία για τη συνέχεια. Yes. Αυτά λοιπόν από τον Μάρκο τον Ασονίτη.